Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Αναστασία Γιάμαλη και τώρα ξεκινάει ένα ακόμη Κόντρα 24, το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Απόψε φιλοξενούμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο και θα καλωσορίσω σε πολύ λίγο, αφού πρώτα σας πω ότι ως εκπομπή προβληματιστήκαμε για το κατά πόσο πρέπει να πάμε με ερωτήσεις για την ατζέντα όπως διαμορφώνεται με αλφαγιώτα, ή να συζητήσουμε τα θέματα και τα προβλήματα που αναδεικνύουμε σταθερά και συχνά αποκλειστικά τα τελευταία χρόνια και για τα οποία ο κόσμος αναζητεί ένα γωνίως λύση. Επιλέξαμε το δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Γιατί εκτιμούμε πως αυτή η συζήτηση αφορά πολύ περισσότερο τον κόσμο στον δρόμο προς τις κάλπες. Να καλησπερίσω λοιπόν και να καλωσορίσω τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Τσίπρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Νομίζω ότι πολύ καλά κάνετε και επιλέξατε το δεύτερο. Διότι ο κόσμος θέλει να ακούσει και να μάθει τι έχουν να του πούν οι πολιτικές δυνάμεις που προσέρχονται στην κάλπη για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και όχι για ανοησίες που εφευρίσκουν τα κομματικά επιτελεία για να βάζουν στην ατζέντα της συζήτησης που δεν αφορούν κανένα. Ήδη μου έχετε δώσει αρκετές πάσες. Βλέπω ότι έχετε το νεράκι σας, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, Πρόεδρε. Είδαμε σήμερα τα ψηφοδέλτια επικρατείας και της Νέας Δημοκρατίας και το δικό σας. Θέλω να μου πείτε τι σηματοδοτούν οι επιλογές στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και πώς είδατε και το γαλάζιο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να κρίνω τις επιλογές του κ. Μητσοτάκη. Απλά θα πω ότι μας ευνηδίασε αρνητικά, με την έννοια ότι συνήθως τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία, παρότι είναι ιδεολογική αντίπαλη, συνηθίζουν να βάζουν προσωπικότητες στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Δεν είδαμε, ενώ είδαμε κομματικούς ανθρώπους, ενώ που συμμετέχουν στην κυβέρνησή του, που είναι γνωστό ότι είναι εκεί. Φαίνεται ότι δεν είχε τη δυνατότητα αυτή τη φορά, ενώ αντίστοιχα πριν από 4 χρόνια είχε κάνει ένα αξιόλογο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Θέλω να είμαι δίκαιος. Φαίνεται ότι εκλείπουν οι σοβαρές προσωπικότητες που θα μπορούσαν να ταυτιστούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη Νέα Δημοκρατία. Για το δικό μας ψηφοδέλτιο δεν θέλω να πω πολλά. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει από την πρώτη ως την τελευταία θέση ποια είναι η ποιότητα των ανθρώπων, ποια είναι τα βαριά βιογραφικά, ποιοι είναι οι πραγματικά άριστοι και ποιοι είναι οι επιτηδευμένα άριστοι. Ακόμα και τον εκπρόσωπο από την Ομογένεια επέλεξε να βάλει έναν Κύπριο, τον κύριο Στυλιανίδη. Κάπου διάβασα «Naturalizé», ομογενής. Λοιπόν, νομίζω ότι αποπνέει μια φτώχεια. Γυναίκα όμως το επικρατείας πρώτη, η κυρία Αγαπηδάκη. Εντάξει, αυτό τι σημαίνει που λέτε? Δηλαδή, εδώ έχουμε ψηφοδέλτια εμείς που έχουμε γυναίκες παντού, όχι στην πρώτη θέση. Και σας πιστώνετε. Και νομίζω ότι και το ψηφοδέλτιο επικρατείας είναι μισό-μισό, αλλά το σημαντικό, η μεγάλη καινοτομία στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τα Δωδεκάνησα έχουμε 50% γυναίκες στα ψηφοδέλτιά μας. Αυτό είναι κάτι που για πρώτη φορά συμβαίνει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Και είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα βήμα προς την αναγκαία ισότητα που δεν έχουμε κατακτήσει ακόμη. Θα φύγω από εκεί, αν και πάντα αυτά τα θέματα με ενδιαφέρουν λίγο περισσότερο. Θέλω να μου πείτε γιατί Σέρες, Α, Πειραιά και Δωδεκάνησα. Γιατί επιλέξατε αυτές τις περιφέρειες? Ο κάθε επικεφαλής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τρεις περιφέρειες. Η αιτιολόγηση για τα Δωδεκάνησα νομίζω έγινε στην παρουσία μου για τον Αείμνηστο, την προηγούμενη Δευτέρα. Είχαμε μια πολύ σημαντική απώλεια, ένας νέος άνθρωπος αλλά και ένας πολύ σημαντικός πολιτικός για τον τόπο του και όχι μόνο, για όλους τους νησιώτες. Είχε δώσει πολύ σημαντικές μάχες, είχε όραμα και νομίζω ότι προς τιμήν του αδικοχαμένου Νεκτάριου που έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, βρίσκομαι σε αυτό το ψηφοδέλτιο για να δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί και γι' αυτόν. Οι άλλες δύο επιλογές νομίζω ότι κατανοείται ότι έχουν το χαρακτήρα της, έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα. Νομίζω ότι πάντοτε οι επικεφαλείς επιλέγουν να δώσουν ένα συμβολισμό. Σε ό,τι αφορά τις Σέρες, νομίζω είναι σαφής ο συμβολισμός. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κάστρα στην πολιτική και θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι συντηρητικοί πολίτες που έχουν αγανακτήσει με τη συμπεριφορά των εκπροσώπων του κόμματος που παραδοσιακά στηρίζουν, ναι, ήρθε η ώρα να ψηφίσουν για τη ζωή τους και κάτι διαφορετικό από αυτό που ψήφισαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και η Α, Πειραιά? Η Α, Πειραιά είναι μια επιλογή που αφορά το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, ναι,
μια πόλη που έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση και η αριστερά, και νομίζω ότι θέλουμε να έχουμε ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι ένα λιμάνι που μπορεί να έχει πολύ σημαντική προοπτική και να συνεισφέρει και στην οικονομία του τόπου. Ένα λιμάνι που πάντοτε εμείς του δίνουμε ιδιαίτερη αξία. Και εντάξει, κυρία Γιάμαλη, δεν σημαίνει δηλαδή. Παρότι Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να πάω στην Αυτοπυρεά. Το δέχομαι. Εμείς, οι Πειραιώτες δεν ξέρω πώς θα το πάρουν, πρόεδρε. Όχι, δεν θα το πάρουν αρνητικά. Είμαι εκεί για να τιμήσω το Πειραιά, την πόλη και την περιφέρεια. Και είμαι εκεί για να δώσουμε μαζί τη μάχη, να αναδείξουμε και τα προβλήματα και τις λύσεις και τις διεκδικήσεις της πόλης αυτής.